γυρίσουμε, ναι. Έλα, ρε! Εντάξει είναι. Επαγγελματίες. Σε δικός μου. Μόλις άκουσα ότι υπάρχουν στη μέση διαμάντια, συμφώνησε. Ο νεκρός λέει θα φύγει το πρωί. Και αν τα πάρει μαζί του... Θα φύγει. Άντρα αγνώστων στοιχείων, ηλικίας 25 περίπου χρόνων. Το θύμα πρέπει να επέβαινε σε μοτοσικλέτα μάρκας Honda που βρέθηκε εκεί κοντά. Φορούσε τζιν, παντελόνι, άσπρο πουκάμισο και μαύρο πέτσινο μπουφάν. Οι λιμενικές αρχές ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα ή εγκληματική πράξη. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε παρακαλείται να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές. Μόλις τώρα έλαβε ένα γράμμα από τον Πέτρο. Μιλάει για εκείνη την ιστορία που είχε με την εταιρεία που εργαζόταν. Και λέει πως θα μου στείλει σε λίγες μέρες κάτι χαρτιά. Δεν ξεκαθαρίζει, γι' αυτό σε παίρνω. Πότε έγινε αυτό το τηλεφώνημα? Η αστυνομία το κατέγραψε το πρωί. Την ίδια περίπου ώρα που πήραμε και εμείς το δικό μας γραμμά. Δεν μπορώ να καταλάβω τις κινήσεις του. Γιατί στο δικηγόρο? Τι σχεδιάζει, τι τον θέλει? Γιατί όλη αυτή η αναμονή? Ίσως δεν είναι σίγουρος ακόμα για κάτι. Μπορεί να μην είναι αποφασισμένος να πάει στον εισαγγελέα. Μπορεί να θέλει μόνο να μας εκβιάσει και να χρησιμοποιήσει το δικηγόρο γι' αυτό. Σωστά. Για έλα σε επαφή με τον δικηγόρο του. Μίλησέ του. Φέρ' τον στα νερά μας, κάνε τον φίλο μας. Ανάθεσέ του κάποιες υποθέσεις μας. Ναι. Κύριε Βρετέ, ο κύριος Λιμπέρης. Να περάσει. Λέγε. Έχουμε νεότερα. Ένας από τους τρεις βρέθηκε πνιγμένος. Ποιος? Ο νεότερος, ο Πανάγου. Τι συνέβη δηλαδή? Δεν έχω ακόμη στοιχεία. Πού βρέθηκε? Κοντά στο Πορτογέρακα, είναι ένα λιμάνι κάτω από τη Σπάρτη. Βρες ένα χαρτί. Βρέθηκε τίποτα πάνω? Όχι τίποτα. Τι υποπτεύες? Αν δεν ήταν τυχαίο, μάλλον τα χάλασαν στη μοιρασιά. Η πείρα μου αυτό λέει. Φύγε, φύγε, πήγαινε εκεί, μάθε, ψάξε. Έχω φροντίσει, έχω δικό μου άνθρωπο εκεί. Είμαι συνέχεια σε επαφή. Είσαι βέβαιος ότι πρόκειται για τον Αντώνη? Βρέθηκε όμως τόσο μακριά. Δεν έχει σημασία. Τα ρεύματα το παρέσυραν. Δεν έπρεπε να τον αφήσω να φύγει. Δεν είχαμε άλλη λύση. Αυτός με τον κότερο μας πούλησε. Αν δεν φύγουμε γρήγορα θα έρθουν να μας πιάσουν. Μόλις ξημερώσει θα πάμε να τα πάρουμε από τη σπηλιά. Που μας βγάλει άκρη. Τα πράγματα σου κοίταξε να τα ετοιμάσεις από τώρα. Θα έρθω να σε ξυπνήσω εγώ αύριο πρωί πρωί. Είπα να σου κάνω έκπληξη. Μήπως δεν έπρεπε? Κάθε άλλο. Στην υγεία σου. Δεν μου φαίνεται να το λες με την καρδιά σου. Κάνω λάθος?
Και μεγάλο μάλιστα. Μόνο που δεν σε περίμενα. Δηλαδή να μείνω. Ο Σίμος δεν θα σε αναζητήσει. Μην ανησυχείς για το Σίμο. Κάτι μου λέει ότι πας να με μεθύσεις. Γιατί όχι. Εκτός κι αν φοβάσαι. Μοιάζω. Απόδειξέ το. Μόνος μου. Όχι βέβαια. Ικανοποιημένος. Απόλυτα. Βάλε λοιπόν και όποιος αντέξει. Ξέρω από την πρώτη στιγμή που ήρθες. Δεν είναι περίεργο. Η ζωή είναι τόσο περίεργη. Και τόσο όμορφη. Φτάνει να ξέρει να τη ζήσει κανείς. Μόνο που δεν εξαρτάται πάντα από μας. Όσο και αν το θέλουμε. Τι σε κρατάει εδώ? Πολλά. Και κάθε χρόνος είναι ένας καινούριος κρίκος στην αλυσίδα που με δένει. Μήπως δεν προσπαθείς αρκετά? Μήπως αφήνεσαι? Ίσως. Μπορεί όμως να φταίει και αυτό εδώ το σπίτι. Το χειμώνα νυχτώνει τόσο νωρίς που σε αναγκάζει να βουλιάζεις στη σιωπή και στην εγκατάλειψη. Και όταν δεν έχεις κοντά σου κάποιον να σε καταλαβαίνει, κάποιον που να μοιράζεται μαζί σου ορισμένα πράγματα. Ξέρεις, θυμάμαι ακόμη αυτό που μου είπες στην ακρογιαλιά για τα χέρια μου. Το πίστευες όμως? Εγώ. Ποιο? Πως θα τους τέριαζαν διαμάντια. Αν δεν το πίστευα δεν θα το έλεγα. Τότε εμείς οι δυο ίσως... θα μπορούσαμε. Ίσως. Πάντως, εγώ είμαι περαστικός. Και ίσως αύριο να μην είμαι πλέον εδώ. Γιατί όχι?
Θα μπορούσα να σε καλύψω μια χαρά. Να σου δώσω το άλοθη που ζητάς. Το άλοθη. Πώς σου ήρθε? Δεν μου ήρθε. Ξέρω. Τι ξέρεις? Τα ξέρω όλα. Για τη μεγάλη ληστεία, για τα διαμάντια. Δεν θα ήταν καλύτερο να τα μοιραστείς μαζί μου αντί με αυτούς τους δύο? Τι άλλο ξέρεις? Τι σημασία έχει, τα υπόλοιπα θα μου τα πεις εσύ. Τι άλλο ξέρεις, λέγε! Ποιος σου μίλησε? Περίμενες, στημένο ήτανε! Μείνετε ακόμα? Και θα φύγετε? Αν δεν βρεθεί μέχρι αύριο, φοβάμαι ότι το παιχνίδι είναι χαμένο. Για τα διαμάντια. Θα μας τα φέρει ο ίδιος στα χέρια μας. Μη φύγεις ακόμα. Δεν είναι η κατάλληλη ώρα.
σας πληρώσω. Φεύγετε λοιπόν. Δυστυχώς. Καιρός να σας αδειάζω τη γωνιά. Ήταν πολύ ωραίο που σας είχαμε κοντά μας. Έστω κι αν κάποια στιγμή έτυχε να χάσω την ψυχραιμία μου. Ανά! 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 Φαίνεται πως έρχονται καινούργιοι επισκέπτες. Ναι, αλλά είναι πελάτες άραγε. Ή απλώς περαστικοί. Γεια χαρά. Γεια σας. Δεν έκανα λάθος, έτσι? Ανάλογα τι ζητάτε. Είχα ραντεβού με κάτι φίλους μου, αλλά με χασομέρισε ο καιρός. Είναι μέσα? Ο μόνος πελάτης που έχω αυτή τη στιγμή είναι ένας ηλικιωμένος κύριος. Φοβάμαι πως οι φίλοι σας έφυγαν. Αποκλείεται. Γιατί μόνο σας είπατε ότι σας χασομέρισε ο καιρός. Και ήτανε μάλλον βιαστικοί, γιατί φύγανε χτες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα. Ήτανε περαστική. Θα σας πήγαινε ο Σίμος με το φορτηγό, αλλά δυστυχώς έπαθε ζημιά. Ναι, θα αργήσει πολύ. Κι εγώ πρέπει να βρίσκομαι σε ορισμένο μέρος, ορισμένη ώρα. Θα προλάβετε? Αφού πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστώ για όλα. Και λυπάμαι ειλικρινά για όσα έκανα άθελά μου. Μα δεν έγινε και τίποτα που να μην διορθώνεται? Αυτό είναι σωστό, αφού σε αυτή τη ζωή το μόνο που δεν διορθώνεται είναι ο θάνατος. Ναι. Γεια σας. Στο καλό. Καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ, Σίμω.
Σε περίμενα. Γιατί? Χρειάζομαι αυτά που έχεις. Ξέρω τι σκέφτεσαι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν σε καταλαβαίνω. Βέβαια. Πώς να με καταλάβεις? Εσύ δεν έζησες εδώ μέσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου. Πιάσε. Πιάσε να δεις. Είναι γεμάτη υγρασία. Και όταν παίρνει το μεσημέρι γεμίζουν ίσκιους. Τόσους πολλούς που σε πνίγουν. Σε ρουφάνε. Σε κάνουν έναν με αυτούς. Και ο αέρας. Αυτός ο ασταμάτητος αέρας. Τα χειμωνιάτικα βράδια ολόκληρο το σπίτι βογγάει. Τρίζει. Σαν το καράβι σε φουρτουνιασμένη θάλασσα. Σαν το καράβι που παλεύει με τα κύματα. Ένα καπετάνιο, ένα κρεμασμένο. Όμως πάνε τώρα αυτά. Τέλειωσαν. Ανάμεσα σε μένα και στα διαμάντια στέκεσαι μόνο εσύ. Και θα μου τα δώσεις. Θες, δε θες. Ποια διαμάντια? Δώστα μου. Φέρ σου έξυπνα και δώστα μου με το καλό. Δεν θέλω να φωνάξω το σύμμα. Τι με κοιτάς, δώστα μου. Δεν θέλω άλλους φόνους. Δώστα μου. Δώστα μου. Μη με αναγκάσεις. Thank you.
Τον εισαγγελέα υπηρεσίας, παρακαλώ.